Η λύση είσαι εσύ, μεγάλος virtual τηλεμαραθώνιος για την κατασκευή αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων στις γειτονιές της Βόρειας Εύβοιας, online ζωντανά, από τις 6 Νοεμβρίου μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου. Πάμε να συνδεθούμε, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μπαλτά, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της Fabric Republic, και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι ηθοποιός. Να σας καλησπερίσω και τους δύο και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Την καλησπέρα μας λοιπόν από Κρήτη. 30 ώρες live, 30 καλλιτέχνες και πολύ καλεσμένη έκπληξη δημιουργούν ένα πολύ όμορφο μουσικό και καλλιτεχνικό γεγονός για έναν πολύ σημαντικό σκοπό, να βοηθήσουμε ανθρώπους στην Βόρεια Εύβοια. Κύριε Μπαλτά, να ξεκινήσω με σας. Είναι μια πολύ καλά οργανωμένη πρωτοβουλία. Ναι, προσπαθούμε καταρχήν, το θετικό είναι ότι η ανταπόκριση των καλλιτεχνών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ ο Γιάννης με πολλή προσπάθεια προσπαθούμε όλες αυτές τις εβδομάδες να δεσμεύσουμε λίγο από το χρόνο των καλλιτεχνών, οι οποίοι όμως ανταποκρίθηκαν κατευθείαν. Μέχρι στιγμής έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών. Γιάννη, είναι... Ναι, να πούμε λίγο για τους καλλιτέχνες έτσι επιγραμματικά, ότι θα είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή η Ονειράμα. Ναι. Θα είναι η Ντορέτα Παπαδημητρίου, ο Γιάννης Σουσφαλιάρας, η Δίκη Κάβουρα, ο Δημήτρης Σταρόβας, η Ειρήνη Παπαδοπούλου και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Επίσης, μεγάλη χαρά μας φέρνει και ότι θα υπάρχουν και Ολυμπιονίκες και θα υπάρχουν και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που θα συνδράμουν και θα συμμετάσχουν μέσα σε όλο αυτό. Μας ακούτε? Βέβαια, βέβαια, κύριε Χατζηγεωργίου. Τέλεια. Και η αλήθεια είναι ότι είναι 30 ώρες συνεχόμενες, που σημαίνει ότι στις 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσουμε στο help.liveon.tech, που μπορεί εκεί πέρα να επικοινωνήσετε και να μας βρείτε. Αυτό ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα είναι live streaming και θα μας βλέπετε και θα μπορείτε να στέλνετε και τα comments σας. Και το σημαντικότερο από όλα σε αυτόν τον σκοπό είναι ότι ο κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί και να δώσει κάτι για τις παιδικές χαρές και τα αθλητικά πάρκα που θα δημιουργηθούν για τα παιδιά της Βόρειας Εύβοιας. Στέλνουμε μήνυμα HELP στο 19814. Ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι και μένει τώρα να μας ακούνε, να μας βλέπουν και να λένε τώρα τι είναι αυτά, δεν τα καταλαβαίνω, αλλά αν θέλετε μιλήστε με τον αρχιό σας, μιλήστε με τον εικονό σας. Για να βοηθήσει ο καθένας όπως μπορεί, βέβαια, πολύ καλά κάνετε και να μπορεί να επικοινωνήσει και να μπουν μέσα. Όπως προείπα, η πλατφόρμα λέγεται help.liveon.tech και στέλνουμε μήνυμα HELP στο 19814. Να πούμε ότι το κάθε μήνυμα είναι 2,5 ευρώ. Ναι. Και ο σκοπός είναι στην Βόρεια Εύβοια να δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και παιδικές χαρές. Προφανώς όλοι ξέρουμε την καταστροφή που έχει πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες με τις φωτιές και τώρα με τις πλημμύρες. Δεν μπορούμε οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών προφανώς να φτιάξουμε τα πάντα, αλλά το να φέρουμε πίσω το χαμόγελο στα μικρά παιδιά νομίζω είναι μια πολύ καλή αρχή για όλους μας. Κάθε μικρή συνεισφορά έχει και αξία, κύριε Μπαλτά. Αυτό τονίζεται μεταξύ άλλων. Οπότε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα από τις 6 το απόγευμα, το Σάββατο θα ξεκινήσει η προβολή και τελειώνει 12 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. 30 ώρες συνεχόμενες, αυτός είναι ο τηλεμαραθωνιός μας. Και βέβαια, κύριε Χατζηγεωργίου, οι άνθρωποι των τεχνών και του πολιτισμού διαχρονικά βοηθούν πάντα σε δύσκολες περιόδους και σε δύσκολες στιγμές. Και αυτό το αποδεικνύετε και εσείς το ίδιος μέσα από την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ για το κομπλιμέντο, αλλά ναι, είμαι αλήθεια, θεωρώ τον εαυτό μου έναν. Που προσπαθεί να είναι ενεργός πολίτης αυτό. Κύριε Μπαλτά, στο επίκεντρο τα παιδιά βέβαια, να τους δώσουμε όλα όσα έχουν στερηθεί αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι ακριβώς. Η καταστροφή, να ξαναεπαναλάβω, είναι πάρα πολύ μεγάλη που έχει βρει το συγκεκριμένο τόπο. Σε κανένα μέρος του κόσμου, κανένα κράτος δεν μπορεί από μόνο του να μπει και να τα φτιάξει όλα. Παντού η κοινωνία των πολιτών πρέπει να διαδραματίζει το δικό της ρόλο. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να βοηθήσει με ένα μήνυμα, ακόμα και με ένα απλό μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα χωρίς χρήματα, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι αυτό που μας λένε συνέχεια είναι «μη μας ξεχάσετε». Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους δείξουμε λοιπόν ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει, ξεκινώντας με αυτή την υποστήριξη για τα παιδιά τους. Ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας είναι σημαντικό. Ένα μήνυμα, μια κατάθεση στον ερανικό λογαριασμό του Δήμου, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε είναι πολύτιμο.
Και βέβαια το τελευταίο χρονικό διάστημα μέλη της ομάδας σας έχουν βρεθεί στην περιοχή, βρίσκονται στην περιοχή, έχετε εικόνα, έχετε βιώσει αυτές τις δύσκολες στιγμές. Σωστά, κύριε Χατζηγεωργίου? Εμείς είμαστε εκεί πέρα από τις 8 Αυγούστου. Εγώ προσωπικά πήγα στις 10, έφυγα στις 15 και ξαναπήγα για άλλες 15 μέρες εκεί. Γενικά έκατσα 20 μέρες στην Βόρεια Εύβοια. Ήμουνα μαζί με τα παιδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί κάνω και έτσι εκπαιδεύσεις και προγράμματα και είχα κάνει παλιότερα και ένα πρόγραμμα για το bullying. Οπότε κάπως τα συνέδεσα όλα αυτά και κάνουμε όμορφες δραστηριότητες με την νεολαία εκεί. Ναι. Είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις και πάρα πολλά προβλήματα και υπήρχαν, εννοείται πως υπήρχαν, αλλά τώρα επιδεινώθηκαν με την πυρκαγιά και γι' αυτό είπαμε να από κοινού να κάνουμε όλη αυτή την ενέργεια. Ακριβώς. Οι φορείς λοιπόν της Ομοσπονδίας Αργός, που είμαστε εκεί πέρα από τις 8 Αυγούστου, ναι, μαζί με τους εθελοντές του Connect Your City και το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Public Republic, έχουμε καταφέρει να υποστηρίξει πάνω από 2.500 ανθρώπους με υλικά πρώτης ανάγκης, καθώς και το πιο βασικό με ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Με την καθοδήγηση και την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και της κυρίας Ράπτη, είμαστε εκεί από τις 8 Αυγούστου. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους ανθρώπους. Οπότε οι καταγραφές που έχουμε κάνει έρχονται να κουμπώσουν, να το πούμε έτσι, με αυτό το τηλεμαραθώνιο. Δηλαδή, ανταποκρινόμαστε σε αυτό που είδαμε ότι χρειάζεται ο κόσμος εκεί. Χρειάζεται την ελπίδα, όπως είπαμε, χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται να δουν ότι δεν τους έχουν ξεχάσει. Οι ανάγκες, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά είμαστε αισιόδοξοι γιατί και η κοινωνία των πολιτών έχει πολύ μεγάλη καρδιά και πολύ μεγάλη διάθεση για να βοηθήσει αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, κλείνοντας, πάμε να επαναλάβουμε κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες προκειμένου όποιος επιθυμεί να συμμετέχει. Ναι. Λοιπόν, να πω επίσης μια μικρή παρένθεση, ναι, ότι επίσης δεν θα γινόταν τίποτα χωρίς και το DNA της BNI, της Amuse και του MAD που μας υποστηρίζει με το χώρο τους και ως εταιρείες παραγωγής τρέχουν όλο αυτό το εγχείρημα. Θέλεις να πω τις πληροφορίες? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα HELP στο 19814. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον τηλεμαραθώνιό μας το Σάββατο, από το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα στην Κυριακή 12 ώρα το βράδυ. Είναι 30 ώρες, 30 καλλιτέχνες για τη Βόρεια Εύβοια. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους και θα παίξουν η Ονειράμα, θα παίξει η Ειρήνη Παπαδοπούλου και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που θα βρίσκονται εκεί. Και για να το παρακολουθήσετε αυτό πρέπει να μπείτε στο help.liveon.tech. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κρήτη και στο Κρήτη TV, βέβαια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Υποχρέωσή μας. Έχετε σημασία και προβάλλετε τέτοια θέματα και συγχαρητήρια και εσάς. Σας ευχαριστούμε και θα συνδεθούμε και ζωντανά κατά τη διάρκεια του τηλεμαραθωνίου να πούμε περισσότερα. Τέλεια. Να είστε καλά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια. Και με το καλό η επόμενη μέρα στη Βόρεια Εύβοια να είναι καλύτερη από τη χθεσινή. Αμήν. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.